τι γίνεται με αυτή την ιστορία Παρασκευή και 13 σοφάκι μου. Και μου είπαν ότι τελικά είναι όλα μέσα στο μυαλό. Αλλά βρήκα και άντρα. Αλήθεια! Έλα, συγχαρητήρια. Καλώ. Θέλω να μου πείτε γιατί το νούμερο 13 θεωρείται γρουσούζικο. Είναι μια μέρα η οποία στην ουσία είναι πολύ γουρική και κόντρα στο κατεστημένο. Ό,τι θες να κάνεις, θα το κάνεις. Ο αριθμός 13 έχει σχέση με το σταυρό. Για ποιο λόγο? Ποιο λόγο? Γιατί το 1 και το 3 δημιουργούν, μας δίνουν το 4. Ναι. Αλλά ο σταυρός, όπως ξέρεις, έχει 4 ευτύχαμα τμήματα. Άμα κοιτάξεις από το κέντρο του, 2 δεξιά και 2 πάνω κάτω. Ναι. 2, 1 δεξιά αριστερά δηλαδή και 2 πάνω κάτω. Ναι. Αν πάρεις το όνομα Ιησούς Χριστός, έχει 13 γράμματα αυτό το όνομα. Το Ιησούς έχει 6 γράμματα και το Χριστός έχει 7. 6 και 7, 13. Και ο Χριστός είχε 12 μαθητές και ήταν ο 13ος. Ναι. Αλλά αυτό ήταν που ανέβηκε στο σταυρό. Θεωρείται ότι είναι ο αριθμός του σταυρικού θανάτου, το 13. Κύριε Πιτάκο μου, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε στην αυριανή ημέρα που είναι Παρασκευή και 13? Τετατέζει τώρα, εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα τι να γίνει? Μια συνέντευξη του μάγου. Αφού σας την πήρα. Δεν σας την πήρα. Τέτα τέτ εννοώ, παιδί μου. Τέτα τέτ τη συνέντευξη. Ναι, συνέντευξη δίνεται τέτα τέτ, όχι για τηλεφώνου. Τέτα τέτ δίνεται καλύτερα, λέτε. Εννοείται πάντα. Κύριε Αργυρόπουλε, θα γίνει δευτέρα παρουσία, γιατί αγριεύομαι λίγο. Καμία σχέση με δευτέρα παρουσία. Όχι. Καμία σχέση με δευτέρα παρουσία για 12 και 13. Ούτε για το 18 που λέει κάποιο που βγάζει βιβλία και τρομοκρατεί τον κόσμο. Εξαφανίζω τη παρτενέρ μου δηλαδή εδώ. Δηλαδή, ας πούμε, αν γίνει κάτι μεταξύ μας, θα κάνετε ένα έτσι και θα με εξαφανίσετε. Το μεταξύ μας τι εννοείται, να κάνετε. Μην με κολλάζεις. Σε pet shop δεν πήρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω αύριο που είναι Παρασκευή και 13 να κάνω δώρο σε ένα φίλο μου μία μαύρη γάτα. Γιατί είναι πολύ. Δεν έχουμε γάτες. Εμείς είμαστε ηλεκτρονικό pet shop στην ουσία και πουλάμε μόνο κουτάβια. Με μαύρες γάτες λένε διάφορα, με καθρέφτες. Όχι, κορίτσι μου, καμία σχέση. Τώρα αυτά είναι όλα προλήψεις για αυτούς που δεν πηγαίνουν κάποια στιγμή τα πράγματα καλά. Κύριε Πιτ, μάλλον είστε medium, γιατί και εγώ εκεί θα είμαι, στην πύλη. Έλα, ρε. Ναι. Όχι, συμπτωματικά εγώ το έχω ότι θα έρθω. Α, μούφα το medium. Είναι 21. Τι ζώδιο είσαι? Κριάρι. Από το δυνατότερο. Ναι, γλουσούζικο το θεωρεί ο πολλής κόσμος. Θέλεις να το συζητήσουμε από κοντά? Θέλετε κι εσείς να το συζητήσουμε από κοντά, έτσι? Εννοείται. Το όνομά μου Ελένη, τι αριθμό βγάζει και τι σημαίνω? Εσείς θα πιστεύετε αυτά για το Παρασκευή και 13? Όχι. Θέλεις να πραγματοποιήσεις κάποια πράγματα, αλλά το Ελένη όμως σημαίνει η φωτεινή οντότητα, γιατί έχει το ελ και το ιν. Το ελ είναι ο φωτεινός, ο θεϊκός. Πες το, σε παρακαλώ. Αυτός που θα έρθει, που θα είναι φωτεινός και θα έρθει. Εγώ είμαι αυτή. Ναι, εγώ είμαι αυτή. Όλα τα ωραία κορίτσια τα θυμάμαι, να σε θυμηθώ. Το ξέρω, κύριε Πιτ μου, το ξέρω. Ότι τα θυμάστε τα ωραία κορίτσια. Εσείς βγαίνουν κουνέλια από το καπέλο σας. Εγώ περιστεράκια, κουνελάκια, βεβαίως, αφού κάνουμε αυτά σε πάρτι, ναι. Αύριο βγάλετε καμιά μαύρη γάτα, θέλετε. Καλό. Τόση ώρα σας λέω τέτοια πράγματα, παντρεμένο άνθρωπο, με παρασέρνετε, κύριε μάγε μου. Αφού μπορείτε να κάνετε μαγικά, δεν κάνετε έτσι κάτι, να βρεθούμε τώρα. Πού θέλεις, βεβαίως, γιατί όχι. Πού είστε εσείς τώρα, είστε παντρεμένος, τι κάνετε στη ζωή σας? Στείλε μου ένα μήνυμα με το κινητό σου. Και σε ένα 20 λεπτό απελευθερώνομαι και σε παίρνω. Εντάξει, κύριε Πιτάκο. Και χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα, Εγώ να δείτε πόσο.